Καλησπέρα σε όλους. Λίγα λεπτά μετά τις 2, το ανάλυσε το bodypress.gr επιστρέφει στον χώρο του μέχρι τις 3. Θα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ποδοσφαιρικά θέματα, φρέσκα, και όταν λέω φρέσκα, με βάση και τα βίντεο που έχουν ανέβει στην σελίδα μας στο Facebook, να δούμε πράγματα που μας απασχόλησαν το Σαββατοκύριακο, να ρίξουμε λίγο μεγαλύτερη βάση στο παιχνίδι του ACPOM, το οποίο το αναλύσαμε και χθες, αλλά πλέον υπάρχει και εικόνα που έρχεται να προσθεθεί στην κουβέντα μας, αν μπορώ να το πω έτσι. Να δούμε κάποια πράγματα που προέκυψαν από το παιχνίδι της ΑΕΚ στα Γιάννενα, εκεί που χθες αναρωτιόμουν τι μπορεί να μας δώσει η ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται σε ένα πολύ περίεργο στάδιο και μας έδωσε πάρα πολλά πράγματα. Περιμένουμε να δούμε αν μπορεί να κρατήσει αυτές τις αλλαγές που έκανε και το πώς θα τις αφήσουν στίγμα στο παιχνίδι, γιατί χθες το εντυπωσιακό της πρώτο ημίχρον ήταν αρκούντος χορταστικό, με τα γνωστά αποτελέσματα, τα δύο δοκάρια αλλά και τα τέσσερα γκολ, μαζί και με τον Θωμά Μαντελόπουλο, για να δούμε πράγματα τα οποία είδες και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Συζητήσαμε λίγο για το τι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό μέχρι τώρα στην σεζόν. Ήρθε ένα παιχνίδι το οποίο το περιμέναμε να μας δώσει πράγματα τακτικά, διότι και η Ξάνθη είναι μια ομάδα η οποία έχει μια συνέχεια ως σύνολο, έχει δείγματα γραφής, και να αρχίσουμε και να ξετυλίγουμε και λίγο, μια και το έθεσες νωρίτερα που συζητούσαμε στην κουβέντα, το θέμα του Μελιόπουλου ως ποδοσφαιριστή, τον οποίο ΠΑΟΚ θα τον αποκτήσει, έχει συμφωνήσει με την Ξάνθη, για να δούμε λίγο και το τι, ποια ήταν τα πρώτα δείγματα γραφής που έδειξε ένα παιχνίδι το οποίο είναι από αυτά που κρίνουν ποδοσφαιριστές, όπως αυτό της Ξάνθης στον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα και από μένα καταρχήν στους ακροατές του Λίμπερο. Είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα όλα αυτά τα πράγματα που είπες και εσύ, Αντώνη, εδώ μαζί παρέα και με τον Σταύρο. Ήρθα και εγώ. Όπως είπες, ήταν μια καλή ευκαιρία για να αξιολογήσουμε τον Μελιόπουλο, το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ. Προφανώς από το καλοκαίρι θα είναι στο ρόστερ της ομάδος. Ήταν ένα καλό δείγμα γραφής αυτό το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, για να δούμε τι μπορεί να προσφέρει σε μια σαφώς καλύτερη και μεγαλύτερη ομάδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αυτό που συζητήσαμε και χθες, αλλά πλέον το έχουμε σε εικόνα. Το πρώτο 90 λεπτό του ACPOM στο πρωτάθλημα. Πρώτα απ' όλα το έχουμε στη σελίδα του repress.gr, στο Facebook, μπορείτε να γίνετε μέλη, να παρακολουθήσετε τι ανεβάζουμε, τι αναλύσεις που γίνονται, ωραία, οι κινήσεις που γίνονται μέσα από έναν παίκτη, μέσα από μια ομάδα. Μας απασχολεί πάντα το τι συμβαίνει εντός των τεσσάρων γραμμών. Εντάξει, κακά τα ψέματα, Αντώνη, κακά τα ψέματα, Θωμά, τα πράγματα είναι απλά. Ο ACPOM είναι το κεντρικό πρόσωπο του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή, γιατί απλούστατα αντικαθιστά το κεντρικό πρόσωπο του πρωταθλήματος μέχρι πρότινος. Ό,τι και να γινόταν, τα φώτα θα έπεφταν σε αυτόν. Mm. Δηλαδή, έτσι πως έρχεται και η συγκυρία, είναι το πρώτο του 90 λεπτό στο πρωτάθλημα. Ακριβώς. Δεν έχει ξανά 90 λεπτά στο πρωτάθλημα. Να κρυφθεί από την πρώτη στιγμή μέχρι και το 90, ασχέτως αν το παιχνίδι ήταν στο 0-2 εκείνη τη στιγμή. Γιατί από το 80 μέχρι το 90, αν μπει ένα παίκτη, συνήθως δεν το κρίνουμε. Τον παίκτη όμως που είναι μέσα στο παιχνίδι, τον κρίνεις, γιατί μπορεί να δείξει το πώς έχει διαχειριστεί τις δυνάμεις του, το αν βγάζει όρεξη, το αν έχει ακόμα τρεξίματα, το αν μπορεί να καταλάβει ότι πάνω σε ένα κομμάτι που έχουμε συζητήσει αρκετά, την διαχείριση δυνάμεων, ότι πρέπει να κρατηθώ, γιατί στο 85-90 κάποιος από τους αντιπάλους μου δεν θα έχει το τρέξιμο. Πρέπει να το έχω εγώ. Και το κάθε σημείο του αγώνα χρειάζεται διαφορετικό διάβασμα. Άλλο διάβασμα κάνει ο ΠΑΟΚ και ο κάθε παίκτης του στο παιχνίδι όσο είναι 0-0. Άλλο διάβασμα κάνει όταν γίνεται 0-1, άλλο 0-2, άλλο με 10, άλλο με 11. Εντάξει. Όλα αλλάζουν από την αρχή. Είναι νέες συνθήκες, νέα δεδομένα, νέος τρόπος σκέψης και δράσης για τον καθένα, για τον ποδοσφαιριστή, σύμφωνα με το που αντιλαμβάνεται, με τον προπονητή που μπορεί να έχει δει κάτι που δεν το έχει δει ο ποδοσφαιριστής. Που ξεκάθαρα κάτι κατάλαβε, γιατί άλλαξε η εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο. Το σημαντικό ήταν και αυτό που είχαμε να δούμε και έχουμε να δούμε από εδώ και πέρα, είναι και η αντίδραση του ACPOM
στο μυαλό του πώς θα το διαχειριστεί ότι έχω να αντικαταστήσω τον Πρίγιοβιτς. Κάτι που βέβαια νομίζω έδειξε ότι δεν το σκεφτόταν και πολύ, ήταν πολύ απελευθερωμένος. Δεν βγήκε νομίζω από τον κεντρικό ρόλο των χαρακτηριστικών του. Όχι, αυτό... έκανε παιχνίδι ακπόμ. Δηλαδή, ναι, αυτό ακριβώς. Ο Πρίγιοβιτς σε μια συνέντευξή του είχε πει ότι υπάρχουν δύο είδη επιθετικών, αυτοί που σκοράρουν και αυτοί που δεν σκοράρουν. Ωραία λοιπόν, ας πούμε ότι ο Πρίγιοβιτς είναι επιθετικός που σκοράρει και ο Ακπομ είναι μέχρι στιγμής επιθετικός που δεν έχει σκοράρει, δεν έχει παίξει πολύ. Ναι. Έτσι. Και για τον χρόνο που έπαιξε σκόραρε σαν παίκτης πάγκου. Επειδή μένουμε στο παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης. Κρατάμε το 90 λεπτό όμως που δεν σκόραρε. Δεν σκόραρε. Ναι. Τι έκανε όμως για να σκόραρει κάποιος από τους υπόλοιπους 10. Αν το δεις στιγνά, είναι συμμετοχή στα δύο γκολ. Γι' αυτό βάζω σε αντιδιαστολή τον παίχτη, τον επιθετικό που σκοράρει και τον επιθετικό που δεν σκοράρει, γιατί είναι άλλο δεν σκοράρω και άλλο δεν υπάρχω πουθενά σε μια φάση ή χάνω όλες τις φάσεις. Mm. Το ένα με το άλλο απέχει πάρα πολύ. Στο μάτι του θεατή, πολύ εύκολα θα πάει να δει επιθετικό, παίρνουμε την γκολ, τι assist έχει. Το πρώτο πράγμα που κοιτάει. Mm. Η 9 στου 10, η 11 στου 10. Πάρα πολύ λογικό. Ο προπονητής θα καταλάβει όμως και το. Ωραία. Αυτός ο παίκτης δεν είναι ο παίκτης που σκοράρει κατά ρυπάς. Τι μπορεί να μου δώσει για να σκοράρουν οι άλλοι. Τι μπορεί να μου δώσει σε φάσεις ώστε να εκμεταλλευτώ όχι την εκτελεστική δυνότητα αν υπάρχει κάποιος άλλος σκόρερ στην ομάδα, γιατί προφανώς αν είσαι επιθετικός δεν υπάρχουν και πολλοί άλλοι σκόρερ στην ομάδα, αλλά να δοθούν οι δυνατότητες στους υπόλοιπους συμπαίκτες μου να αυξήσουν το ποσοστό επιτυχίας σε ένα τελείωμα φάσης. Χθες είχαμε την ανάλυση της φάσης του 2-0, εκεί που ο δεν κάνει τελική, αλλά στις 7 πάσες οι δύο είναι δικές του. Και με τη μία κιόλας, χωρίς να καθυστερεί τον τρόπο ανάπτυξης της ομάδας του, σε μία μετάβαση κιόλας. Δίνοντας τη δυνατότητα να βγει 3-2. Έτσι ακριβώς, σε περιαριθμία. Για να φτάσει ο ΠΑΟΚ να βγάλει assist ο Μπίσεσβαρ στο χώρο του πέναλτι στον Μαουρίσιο στη μικρή περιοχή. Ναι. Επίσης εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι θέλει ποδοσφαιρική νοημοσύνη, γιατί μπορεί με μια υποδοχή να κάνεις την ίδια πάσα και τις δύο φορές, η οποία όμως δεν θα έχει την ίδια κατάληξη στο τέλος της φάσης για τους συμπαίχτες σου. Αυτός με τον τρόπο που έπαιξε και τις δύο φορές με τη μία, έδωσε τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ και στους συμπαίχτες να ξεκλειδώσουν μια καλή αντεπίθεση. Επειδή πάμε στη σύγκριση, κακά τα ψέματα, αυτό κάνουμε τώρα, δεν συγκρίνουμε όμως την ποιότητα, την προσφορά κτλ. Αλλά τον τρόπο παιχνιδιού. Συγκρίνουμε λοιπόν τον Ακπομ με τον Πρίγιοβιτς. Τι έδινε ο ένας, τι δίνει ο άλλος σε πρώτη φάση, σε ένα πολύ μικρό δείγμα. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό, εντάξει. Να μην παρεξηγηθούμε. Ο Ακπομ στη φάση του δεύτερου γκολ είναι εκεί που δεν ήταν ποτέ ο Πρίγιοβιτς. Ποτέ. Δεν θυμάμαι εγώ μία φάση στα δύο χρόνια του Πρίγιοβιτς που να είναι εκεί. Ωραία. Να δώσει τη δυνατότητα στον Μπέλκα να ανέβει ψηλά, να πάει στον κοινό χώρο, γιατί έτσι ξεδιπλώνεται το παιχνίδι. Εντάξει, η πάσα του Μαουρίτσιο που είναι η πλέον κομβική, συμφωνώ με τον φίλο μας που στάθηκε σε αυτή στην ανάλυση που έκανε στον γκολ. Ωραία. Άρα ο Ακπομ είναι εκεί που δεν ήταν ο Πρίγιοβιτς. Άρα σε ανάλογη περίπτωση μια τέτοια επίθεση δεν τη βλέπαμε ποτέ. Επίσης και να ήταν εκεί, θα έκανε την αμέσως επόμενη κίνηση να ξανασπριντάρει και να ακολουθήσει τη φάση και να δώσει αυτή την υπεραριθμία που είπες πριν. Σίγουρα όχι στην ταχύτητα που την έκανε ο Ακπομ. Και η λογική είναι ότι θα πήγαινε κάπου για να τελειώσει αυτό τη φάση. Μπράβο. Δικαίως. Δικαίως, γιατί φέτος ειδικά τη μία στις τρεις φάσεις τέλειωνε εύστοχα. Δηλαδή δεν μπορεί να τον αδικήσει κανείς για το παιχνίδι. Ναι, δεν το κατακρίνουμε. Ναι, πόση κουβέντα πάει στο ότι υπάρχει ο φόρ που σκοράρει και υπάρχει ο φόρ που σκοράρουν. Σκοράρουν. Εντάξει. Το συνδυαστικό παιχνίδι. Ναι, ο Πρίγιοβιτς ήταν καθοριστικός για τον ΠΑΟΚ. Αλλά θα πρέπει να δούμε αν η φυγή του φέρει τα νούμερα από τις πίσω ζώνες. Σε πρώτη φάση, αν θεωρήσουμε ότι και του Μπίσεσβαρ τον γκολ είναι καθαρό, ο ΠΑΟΚ πέτυχε 3 γκολ, θα πω εγώ, ένα αποστημένο και 2 από παίκτες της πίσω ζώνης. Εντάξει. Άσε το αυτό γκολ, το βγάζω από κάτω. Οι δύο πάσες του Ακπομ φέρνουν όλη τη μεσαία. Την πίσω ζώνη του ΠΑΟΚ μέσα στην περιοχή. Τον Μπέλκα, τον Μπίσεσβαρ και τον Μαουρίσιο. Πόσοι άλλοι να μπουν. Λείπει μόνο ο Ζαμπά.
Λείπει μόνο ο Ζαμπά. Γι' αυτό ξεκίνησα την κουβέντα από την ατάκα του Πρίγιοβιτς, για να πάμε και στην ανάλυση του, που επαναλαμβάνω, το δέχομαι ότι η επιθετική μπορεί να του χωρίσει σε επιθετικό που σκοράρει και επιθετικό που δεν σκοράρει. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι επιθετικοί που δεν κάνουν τίποτα, όχι να σκοράρουν εκείνοι, αλλά και οι άλλοι. Ούτε να σκοράρουν οι άλλοι. Στην πρώτη φάση λοιπόν βλέπουμε ότι ο Ακπόμ, που για μένα το πιο ενθαρρυντικό από όλα, δεν είναι τόσο που έκανε τα αυτονόητα. Γιατί στην τελική τα αυτονόητα κάνει για το επίπεδο του ΠΑΟΚ, εντάξει. Δηλαδή δεν κάνει κάτι το συγκλονιστικό, απλά τα κάνει μια ταχύτητα πάνω από την ταχύτητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και όταν έχεις καιρό να τα δεις. Ναι, σου λείπουν. Ακόμα το Μίτσελ μνημονεύουμε στον ΠΑΟΚ. Που έκανε μία χρονιά με 14 γκολ, εντάξει. Αλλά όταν έχω μετά τον Σαλμπικίδη, άτεχνος αποτελεσματικός, αλλά άτεχνος. Κλάους, αποτελεσματικός, αλλά άτεχνος. Ωραία. Και σε μέτριες ταχύτητες όλοι, αν και ο Σάλπι μικρός είχε καλή ταχύτητα. Είχε το στην επιστροφή το του, δεν είχε καλή ταχύτητα. Στην επιστροφή του, στην ηλικία τον είχε και αυτό δεν θα, δεν θα επέστρεψε. Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η αλήθεια, η πικρή. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν το αυτονόητο από τον Ακπόμ. Και το βλέπουμε σε μια καλή ταχύτητα. Εντάξει. Εγώ έτσι όπως το βλέπω από τα μούτρα του, γιατί εγώ τα υπολογίζω τα μούτρα, παιδιά, θεωρώ ότι είναι παιδί το οποίο είναι προσιλωμένο στο να κάνει αυτό που ξέρει και δεν τον ενδιαφέρει περιραίους ατμόσφαιρα. Έχει κίνητρο και ο ίδιος να εξελιχθεί. Αυτό ναι. Ακριβώς. Ναι. Αυτά τα μούτρα, επειδή το είπες έτσι, θα έπρεπε να τα έχει ο Κουλούρης όταν έκανε την δουλειά που κάνει ο Ακπό. Ναι. Γιατί την κάνει. Αλλά έβλεπες το πόσο άγχος έχει να σκοράρει, γιατί ξέρει ότι. Ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Είχε πιστεί μέσα του ότι αν δεν σκοράρω, θα φύγω από εδώ. Έτσι ακριβώς. Ενώ αυτό δεν το νιώθει αυτό. Γι' αυτό η λέξη ειδικά στους φορ. Γι' αυτό έφερα τώρα στην κουβέντα τον Κουλούρη. Γιατί είναι πάνω κάτω και δύο παίχτες οι οποίοι ξέρουν να κάνουν δουλειά που δεν θα τη δει ο φίλαθλος. Ο προπονητής του τέλος του αγώνα θα τον αγκαλιάσει. Ο φίλος θα πει: τι τον αγκαλιάζει, μωρέ, άσε τον εκεί να πούμε. Ένα γκολ περιμένουμε. Ακόμα το δείχτη άθικτο είναι. Και γι' αυτό ο Λουτσέσκου ήθελε να κρατήσει τον Κουλούρη. Και ο Κουλούρης έφυγε με δική του επιμονή για να πάει κάπου σε ένα περιβάλλον το οποίο θα του δώσει νούμερα. Ο Λουτσέσκου τον ήθελε για τον εργαλείο. Ο Καρέλης π.χ. που ουσιαστικά τα αντικατέστησε τον Κουλούρη. Γιατί αυτό έγινε. Ναι, σε θέση, στο μυαλό τώρα, του προπονητή σίγουρα. Τώρα προσαρμόζεται σε έναν αθλητικό ρυθμό και σε μια νοοτροπία της ομάδας που να γίνει λειτουργικός. Βέβαια και ο Κουλούρης έχει αλλάξει πάρα πολύ. Αν δεν κάνω λάθος, πηγαίνουν σε έναν προπονητή για ατομικές προπονήσεις το καλοκαίρι στην Αυστρία που πήγε μαζί με τον Δημήτρη τον Μπέλκα. Και τον Φορτούνη. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και βλέπουμε φέτος έναν Ευθύμη Κουλούρη ο οποίος βγαίνει έξω από την περιοχή, συμμετέχει στο συνδυαστικό παιχνίδι του ατρομή του. Εντάξει, το ότι θα γυρίσει να μαρκάρει και αυτά θα τα έκανε και εδώ πιστεύω. Αυτά τα είχε. Τα είχε με πίεση. Λες και του έφυγε το άγχος ότι ξέρεις τι, θα την κάνω την προσπάθειά μου. Δεν θα μπει τον γκολ. Θα συνεχίσω να προσπαθώ. Εδώ τον έβλεπες ότι ακόμα και τα σούτ του στην τελευταία χρονιά στον ΠΑΟΚ, τα σούτ του έβγαζαν ένα. Φτούξε λευτεριά. Ναι. Ένα να σουτάρω, να δω τα δίχτυα να κουνιούνται και δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Που επαναλαμβάνω, το καταλαβαίνω. Από την πίεση του κλαμπ, του κόσμου, πόσο δε μάλλον ενός ποδοσφαιριστή που ήξερε πάρα πολύ καλά που ήταν. Ναι. Γιατί ο Ακπομ, καλός ή κακός, ακόμα δεν το έχει καταλάβει. Ακόμα μπορεί να ρωτάει τι σημαίνει το να πάρω πρωτάθλημα. Και τι στόχους έχει η ομάδα, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό το λέω. Το ρωτάει. Όχι, πρώτα απ' όλα, επειδή δεν έχει. Ο Αντώνης την έχει τη φυσιογνωμία του Ακπομ. Μιλάμε για έναν κλασικό ευγενέστατο Άγγλο. Ωραία. Είναι Άγγλος, δεν είναι Νιγηριανός. Η προφορά του Λονδρέζος κλασικός. Είναι. Η προφορά του. Στάζει Βρετανίλα. Στάζει Βρετανίλα αυτό. Στάζει Βρετανίλα. Αυτό. Εντάξει. Το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει γιατί πρωτάθλημα μιλάμε. Ναι, ήρθε στον ΠΑΟΚ και όταν έβλεπε ότι είναι 6 ώρα νόμιζε ότι είναι it's tea time. Tea time, ναι. Ναι, tea time και οι άλλοι τρώνε κοψίδια. Ναι. αλλά αυτό είναι προστασία για τον παίκτη. Αυτή η νοοτροπία του.
ότι εγώ ναι, έμαθα από τον, 10 από πράγματα. Το, από το να μπολιάσει, γιατί σε καινούριο περιβάλλον πολλές φορές λειτουργεί σαν σφουγγάρι. Από το να μπολιάσει την οτροπία αυτή που, που υπάρχει στη, στην πόλη, που, πόσο δε μάλλον μετά τον περασμένο Μάρτιο. Ναι, ναι, άστο, τεράστιο, τεράστιο καλό. Τεράστιο καλό. Νομίζω είναι πως... καλό να είναι κάπου και κάποιος στον κόσμο του. Και ειδικά επειδή ο κόσμος του μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ αγωνιστικά. Ναι. Τα στοιχεία που έχει. Και εδώ λοιπόν καλούμαστε να παρακολουθήσουμε από εδώ και στο εξής το τι θα δώσει, γιατί ο Ακπόμ θα παίζει. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν πάει σε λύση Μπέρκ, ό,τι και να φέρουν, ο Ακπόμ θα παίζει. Γιατί αυτός είναι ο Λουτσέσκου. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ το σκέφτεται αν θα πάρει τον Πολατίνη. Ναι, άμα τον πάρει τον Πολατίνη, πάω να δώσω 5 εκατομμύρια και τον βάλει τον Μάιο, που αυτό θα κάνει ο Λουτσέσκου. Και, και το λέμε ότι γιατί μας το είπε, γιατί το έχουν καταλάβει. Ναι, δηλαδή... έτσι λειτουργεί. Ήρθα μου λένε εδώ, δεν τον είδαμε ποτέ. Ένα παιχνίδι 20 λεπτά σε ένα κυπέλλο με τον Ατρόμητο και κάτι άλλο. Δεν ακόμα. Τα τετράλεπτα. Ναι, ναι. Ναι, αυτά. Αυτά είναι. Ούτε καν για τα πριμ. Ούτε για τα πριμ, ναι. Ούτε για τα πριμ. Καλούμαστε λοιπόν να παρακολουθήσουμε το πού θα κινείται ο ΠΑΟΚ σε αριθμούς συνολικά. Δηλαδή, μέχρι τώρα τα γκολ της πίσω ζώνης ήταν θλιβερά. Πέλκα στο πρωτάθλημα έχει 0 γκολ. Έχει 3 ο Μαουρίσιο, 2 ο Μπίσεσβαρ, 1 ο Ζαμπά και 1 ο Λιμνιός. Και από αυτά είναι τα επόμενα. Είναι του Μπίσεσβαρ. Ναι. Εντάξει, γιατί όταν. Και ο κόσμος θα πρέπει να το καταλάβει αυτό. Όταν μετράμε τα γκολ και τις ασίστ ενός αθλητή, πρέπει να τα βλέπουμε αυτά τα νούμερα όταν η μπάλα καίει. Είναι κάνεις, άλλο ναι, βάζω. Ναι. Άλλο έχω 14 γκολ και τα 10 είναι πρώτα, στο 2-0, στο 3-0. Ναι. Κι άλλο όπως ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος έφυγε από το πρωτάθλημα με 9 γκολ, τα 6 ήταν 1-0. Ναι, και τα 2 από τα 9, δηλαδή μέχρι το 8, ήταν παιχνίδια που κλείδωσαν παιχνίδι. Δηλαδή στο παιχνίδι που σκόραρε το πρώτο, έβαλε και το δεύτερο. Άρης, ΑΕΚ. Εντάξει, είναι όλα βαθμοί. Είναι σχεδόν όλα βαθμοί. Άρα λοιπόν και εδώ θα πρέπει να δούμε τα νούμερα. Εντάξει. Που θα φέρει πίσω ζώνη και τη σημαντικότητα των γκολ της πίσω ζώνης. Γιατί αν όντως δεν μπαίνουν τα πρώτα γκολ ή αυτά που δίνουν νίκη, εντάξει, και αυξηθεί ο αριθμός, απλά χωρίς το αποτέλεσμα, τότε κάναμε μια τρύπα στο νερό. Εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση, η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε πώς ο ΠΑΟΚ του Πρίγιοβιτς θα αντικατασταθεί από το ΠΑΟΚ του Ακπον. Αν τα νούμερα, βέβαια. Για να μην αδικούμε τον Πρίγιοβιτς, η παρουσία Ακπόμ στην ομάδα συνδυάζεται με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 3 παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή από εδώ και στο εξής, η ομάδα θα παρουσιάζεται ξεκάθαρα πιο φρέσκια από τα περισσότερα παιχνίδια που παρουσιάστηκε στο πρώτο μισό της σεζόν. Ναι. Εκεί που η διαχείριση έγινε μια προσπάθεια να γίνει, αλλά ανοίγω μια παρένθεση και την κλείνω. Εδώ μια και φτάσαμε σε αυτό το κομμάτι της διαχείρισης του ΠΑΟΚ. Όλα αλλάζουν από εκείνο το ΠΑΟΚ βίντεο. Όλη η διαχείριση και ο τρόπος να μοιραστούν παιχνίδια αλλάζει από αυτό. Ναι, αλλάζει γιατί δεν υπάρχουν τριάδες. Ο ΠΑΟΚ χάνει από εκείνο το παιχνίδι, αρχίζουν και μπαίνουν, μπαίνει σκέψη μήπως χτυπήσουμε τα παιχνίδια τελικά ή δεν βγαίνει αυτό το πλάνο, φορτώνονται ποδοσφαιριστές. Μάτος, Βιερίνια, Μαουρίτσιο, Βέρμπλουμ και Πέλκας λόγω υψηλής έντασης στο παιχνίδι του δεν παίζουν 3 παιχνίδια την εβδομάδα. Τέλος. Έχεις αντικατάσταση για αυτούς? Όχι. Σε αυτά που κάνουμε στο παιχνίδι, όχι. Άρα το ρόστερ δεν είναι δομημένο για 3 παιχνίδια την εβδομάδα. Είναι απλά τα πράγματα, Αντώνη και Θωμά. Ό,τι και να μου λένε εμένα, έχει ρόστερο ΠΑΟΚ. Δεν έχει ρόστερο ΠΑΟΚ, παιδιά. Δεν είναι value for money το ρόστερ του. Σε χαρακτηριστικά, άστα λεφτά. Βγαίνει ο Βιερίνια, υπάρχει επιθετικό γενής μπακ. Γι' αυτό το λόγο έρχεται ο Γιαννούλης. Όχι, σε τέτοιο βαθμό που να το έχει αποδείξει κιόλας και όχι να το έχει αποδείξει ένα πρωτάθλημα που θα ψάξουμε να το δούμε. Εδώ, κάθε Κυριακή. Ναι. Εντάξει, πίσω από το Μάτος είναι ο Κίτσικο. Που και ο Μάτος έχει θέληξη με την αποδοσή του, αλλά ο Κίτσικο δεν είναι Μάτος. Εντάξει, εξάρι, κλασικό πίσω από τον Κάνια δεν υπάρχει. Πα σε σχήματα 3 λαλούν και 2 χορεύουν. Ναι. Όχι σε σχήματα που σε χορεύουν.
Ακριβώς. Τρεις λαλούν, δηλαδή αυτοί που είναι απέναντι, τρεις χαφ λαλούν και δύο χορεύουν. Οι τρεις του Αστέρα λαλούσαν και οι άλλοι χορεύαν. Στο πρώτο επίχρονο αυτό έγινε. Αυτό συνέβη, ναι. Τέλος πάντων, για να μην το πλατιάζουμε, έχει ενδιαφέρον και θα το παρακολουθούμε στενά το κομμάτι ΑΚΠΟΜ, ΠΑΟΚ ΑΚΠΟΜ σε συνδυασμό με ΠΑΟΚ Πρίγιοβιτς. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα νέα δεδομένα που έβαλε η ΑΕΚ στο παιχνίδι της, που έρχεται σε μια κομβική στιγμή του πρωταθλήματος, αλλά και για εκείνη. Ναι, και ισχύει, βάζοντας μια παρένθεση, το γεγονός ότι σταματάνε τα παιχνίδια οι τριάδες αγώνων και πάει σε μια πιο φρέσκια προσέγγιση των αγώνων πρωταθλήματος. Σαφώς. Είδαμε μια πρώτη εικόνα χθες. Και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με κάποια στοιχεία, Θωμά, που είδες παρακολουθώντας. Ναι, θα τα αναλύσουμε μετά. Να είμαστε πάλι με Chemical Brothers, μπαίνουμε δυνατά. Ωραία Chemical Brothers. Για ραδιόφωνο είναι σούπερ. Όντως. Μα δεν νομίζω να έχω σκυλάδικα και τέτοιες. Λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα. Είστε λίγο του σκυλάδικου. Όχι, όχι. Ναι. Είμαστε μουσικά. Εντάξει. Να έχει λίγο ρυθμό το πράγμα. Πάμε στην ΑΕΚ, Αντώνη. Την ανέλησες λίγο, την είδες. Χθες έλεγα στην εκπομπή ότι είμαι περίεργος να δω αν μπορεί να μας δώσει κάτι καινούριο. Καλύφθηκε η επορία μου και η περιέργειά μου. Mm-hmm. Και ειδικά επειδή εισέπραξα δημοσιογραφικά ένα κλίμα ότι το παιχνίδι στα Γιάννενα, αν στραβώσει για την ΑΕΚ, μπορεί να στραβώσει και γενικότερα για τον Ουζουνίδη. Η ΑΕΚ πήρε χθες, ο Ουζουνίδης πήρε χθες παράταση, έτσι το έχω στο μυαλό μου, αλλά δεν την πήρε λόγω αποτελέσματος. Την πήρε πιστικά. Λόγω εικόνας. Ναι. Δεν είναι ότι η ΑΕΚ κέρδισε και δεν θα γίνει κάτι με τον Ουζουνίδη. Είναι ότι ο Ουζουνίδης άλλαξε σε ένα σύστημα με τρεις πίσω. Έχει μια πιο ξεκούραστη ομάδα, πρώτον. Ναι. Έχει έναν παίχτη που τον ξέρει και έχει πάρει πολλά περισσότερα από αυτόν, ενώ αρκετοί ανάμεσα τους κι εγώ ακόμα αναρωτιέμαι του τι θέση παίζει και μιλάει για τον Μπακασέτα. Ναι. Γιατί δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να πω ότι έχω παρακολουθήσει και 20 παιχνίδια της ΑΕΚ και να έχω το μυαλό μου στον Μπακασέτα. Αλλά πάντα είχα αυτή την απορία. Δηλαδή, σε ποια θέση παίζει, τι είναι αυτό το στοιχείο πάνω στον οποίο μπορεί να το. Είναι πιο αργό. Δηλαδή, είναι σε κονστράικερο δεκάρι. Κάτι αυτό, τέτοιο. Ναι, αυτό ακριβώς. Και επειδή ο Ουζουνίδης είναι ένας προπονητής ο οποίος το ψάχνει γενικότερα, το άφησε αυτό να αιωρείται, αλλά παράλληλα κατάφερε να πάρει πράγματα από τον Μπακασέτα. Για να κυρίσω στην συνολική εικόνα της ΑΕΚ, η οποία χθες σε ένα πρώτο ημίχρονο σκοράρει 4 φορές και έχει και 2 δοκάρια. Το 4 φορές είναι το περίεργο, το 2 δοκάρια την ΑΕΚ δεν είναι. Έχει 16-15 παιχνίδια. Που δεν είναι μόνο τύχη αυτό. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί δεν συμμαθεύει καλά κάποιος, εντάξει. Εντάξει. Γιατί αυτός που παίζει μπάλα καταλαβαίνει ότι όταν σουτάρει σημαδεύεις. Ναι. 16 σουτ στο δοκάρι. Όταν βάζει στόχο στο δοκάρι, θα πάει στο δοκάρι μπάλα άμα το βλέπει. Γενικά, σουτάρει προς τα άκρα της εστίας, δεν σουτάρει προς το κέντρο της εστίας. Βέβαια, εκεί πηγαίνει σε υπερανάλυση το από ποια θέση έγινε το κάθε δοκάρι για να δούμε αν είναι όντως θέμα αστοχίας ή ήταν ένα μακρινό σουτ. Γιατί η ΑΕΚ πέρυσι ήταν η ομάδα με τις περισσότερες τελικές ενέργειες εκτός περιοχής, αλλά πέρσι είχε και άλλο προπονητή. Η ΑΕΚ λοιπόν βάζει μια νέα συνθήκη στο παιχνίδι της. Από άρθρα ανθρώπων που παρακολουθούν την ΑΕΚ, είδα αρκετά λογοπαίγνια με το Μαρίνος Χιμένεθ, από την άποψη ότι σαν να επαναρκετεί ότι ο Ουζουνίδης πάτησε σε πράγματα που του βγήκαν πέρυσι του Χιμένεθ, σίγουρα με διαφορετικό τρόπο. Άλλη προσέγγιση προπονητική, 100%, δηλαδή ο Χιμένεθ ήταν πολύ στο μαζεύω δεύτερες μπάλες. Γεμίζω, μαζεύω δεύτερη μπάλα, πιέζω ψηλά, δημιουργώ, τέλος πάντων, ανεβάζω γρήγορα παίκτες. Άλλο ποδόσφαιρο. Δεν είχε στόχευση δημιουργική άλλη, να πατήσει μπάλα κάτω, να κυκλοφορήσει μπάλα στο μεσοδιάστημα. Δεν τα είχε αυτά η ΑΕΚ. Για μένα ο Ζουλίδης είναι όχι απλά καλύτερος, πολύ καλύτερος που πονήσει από χειμένα. Έτσι, στον τρόπο με τον οποίο έχει στο μυαλό του να χτίσει παιχνίδι η ομάδα του. Ναι. Και επειδή λίγο τον παρακολουθούσα πέρσι εγώ το συγκεκριμένο προπονητή. Λίγο. Ναι, λίγο. Θεωρώ ότι έχει πεισμώσει αρκετά. Θεωρώ ότι είναι αρκετά πεισματάρης. Δεν θα αφήσει τόσο εύκολα να θεωρηθεί ως αποτυχία το περασμάτα από την ΑΕΚ. Και είναι πολύ εργατικός. Πιστεύω ότι όλο αυτό το διάστημα των διακοπών
αυτός έψαχνε να βρει τρόπους και λύσεις για να βελτιώσει το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ. Ο Σταύρος το έβαλε στη κουβέντα. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα είναι οι ομάδες που θα έχουν ένα παιχνίδι τη εβδομάδα. Ναι. Άλλη μια παράμετρο σημαντική στην οικονομία του πρωταθλήματος, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που πιέστηκε λιγότερο το καλοκαίρι. Εντάξει. Έχοντας μικρότερη πίεση, γιατί, γιατί είναι νέα ομάδα, κανείς δεν πει τίποτα. Για Ολυμπιακό. Ναι. Εντάξει, γιατί πάντα στον Ολυμπιακό θα λένε, υπάρχει απέτηση τίτλων, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά ο Μάρτινς ξέρει ότι είναι μια καινούργια ομάδα. Ξέρει τι θα πει στο αφεντικό. Εντάξει, στο μυαλό του, γιατί το αφεντικό μου του γύρει στο μυαλό. Παπαπ, τελείωσε ο Μάρτινς. Ναι, είναι και ένα. Είναι, δηλαδή αυτό έχει αποδείξει ιστορία, στατιστικό είναι. Ναι. Αλλά δεν είχε μεγάλη πίεση ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι. Ούτε ποδοσφαιρικά, αντιμετώπισε μια μπέρδη που ξέρουμε ότι οι αγγλικές ομάδες καλοκαίρι δεν είναι σε επίπεδα αθλητικά που είναι μήνα Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη. Και μια άτεχνη για αγγλική ομάδα πρέμιερς υπομάδα. Δηλαδή στο Καραϊσκάκι την εξέθεσε ο Ολυμπιακός, παρότι εκτέθηκε στην Αγγλία, αλλά ήταν τυχερός. Εντάξει, εκεί ήταν το παιχνίδι, τα δύο παιχνίδια υψηλής έντασης. Η ΑΕΚ έπαιξε περισσότερα από νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ πολύ περισσότερα και πολύ μεγαλύτερη ένταση, με μικρότερη προετοιμασία χρονικά. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ με μεγαλύτερο μεσόωρο ηλικίας από όλους. Άρα λοιπόν περιμένουμε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μετά το break και μετά τον αποκλεισμό τους από την Ευρώπη να είναι περισσότερο focus στο ελληνικό πρωτάθλημα σε σχέση με τον Ολυμπιακό, που όσο focus και να θέλει να είναι, θα πάει το μυαλό του και στα παιχνίδια με την Δυναμό. Μα αυτό που καταλαβαίνω στον Ολυμπιακό είναι ότι τα ποντάρουν πολύ αυτά τα παιχνίδια. Βέβαια, δηλαδή ποντάρουν πολύ στο να συνεχίσει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη φέτος. Δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερη. Ναι, όντως. Έτσι πως είναι τα πράγματα και από τις 16 ομάδες και ειδικά έτσι πως πήγαινε η κλήρωση, για όσους θυμούνται είχαν μείνει για τον Ολυμπιακό σε Σεβίλη, Άρσεναλ και τις άλλες ομάδες και ήρθε στην κλήρωση Δυναμό. Η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει το χαμό του Χατζηδάκη ξεκάθαρα από το περάσουμε εδώ καλοκαίρι. Μήπως έχει έρθει κανένα mail επιστροφής, να ξαναδούμε λίγο τα mail. Δεν κάνουν ρεφρές. Θα τον έδινε, Σταύρο, θα τον έδινε. Θα τον πλήρωνα και θα τον έδινε. Ξεκάθαρα. Αλλά τέλος πάντων, δεν φταίει το παιδί που ήρθε στον ΠΑΟΚ, μην κατηγορούμε. Εδώ λοιπόν έχουμε μια διαμορφωμένη εικόνα. Εγώ περιμένω την ΑΕΚ πολύ καλύτερη σε σχέση με το πρώτο μισό. Αυτό γιατί βασικά πλέον έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν παίρνει τίτλο. Έχει μια στόχευση στη δεύτερη θέση με λίγες πιθανότητες. Η οποία περνάει από το Καραϊσκάκι. Η οποία περνάει από το Καραϊσκάκι, το οποίο το Ολυμπιακό ΑΕΚ μπορεί να είναι και το πλέον καθοριστικό παιχνίδι για την έκβαση του πρωταθλήματος. Και εμένα μου άρεσε η ΑΕΚ χθες. Όσο γυρνούσα και έβλεπα, γιατί είχα δώσει μία βάση στο Άρης Λαμία, θέλοντας να δω πόσα αντέχει ο ψυχισμός μου. Εγώ το Άρης Λαμία το είδα όλο. Μέχρι την τελευταία σταγόνα. Και εγώ το είδα όλο. Και να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στον Χάβο που έβαλε τον Ασίγμα, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο παιχνίδι. Με τις τέσσερις ενέργειες, άκρως επιτυχημένες και οι τέσσερις υπέρ του Άρη. Εντάξει. Πριν πάμε στον Παναθηναϊκό, μια και έπιασε τον Άρη. Το μόνο λάθος της Λαμίας, πέρα από τον Ασίγμπα που το προσωποποιείς, είναι ότι... Εντάξει, έχει 4 στα 4. Εν τω μεταξύ, ποια είναι πρώτη επαφή. Ξέρεις ποια είναι η φάση. Στην Αυοκροτσιά αλλάζει παιχνίδι, βγάζει τον Άρη υπεραθμία. Πάνω αλλάξω την κουβέντα και να πω ότι δεν φταίει ο Ασίγμπα, αλλά η Λαμία έδωσε στατικές φάσεις στον Άρη και από τις 5 τις 4 έδωσε ο Ασίγμπα. Ναι. Και ένα out που βγαίνει μπάλα σε ένα σούτ τσούφιο. Προσπάθησα να το διώξω από εκεί, αλλά δεν. Σε ένα σούτ του Τεγκινή, ένα τσούφιο που πάει μπάλα out, ο Ασίγμπα κρατάει την μπάλα ζεστή με στον αγωνιστικό χώρο. Δεν διώχνει την μπάλα, δεν την αφήσει. Δηλαδή είναι 4 ενέργειες στις 4. Δεν έκανε μία, ακόμα και το φάουλ που δίνει στον γκολ. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει φάουλ, προλαβαίνει να καλύψει το χώρο. Εντάξει. Ο Άρης, ο οποίος χθες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπορούσε να σπάσει τη Λαμία. Δεν είχε ούτε την ομαδική κίνηση, γιατί την ατομική κίνηση δεν την είχε και λόγω της αναγκαστικής αλλαγής του Μπρούνο Γκάμα, που είναι ένας παίκτης που το έχει αυτό.
μπορεί να σου δημιουργήσουν, από τα πόδια του να δημιουργηθούν φάσεις. Στο δεύτερο μήχρονο το παιχνίδι κάπως ανοίγει, γιατί η Λαμία αρχίζει και καταλαβαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Το συζητούσαμε και χθες ότι ο Μάικς Χάβος είναι πολύ καλός στο διάβασμα αγώνα, στο να καταλάβει τι συμβαίνει μέσα σε έναν αγώνα και να αλλάξει πράγματα. Έχουν και οι δύο ομάδες τις φάσεις τους με παρόμοιο τρόπο, και η φάση και η ευκαιρία του Μπαράλες και η ευκαιρία του Γιουνές είναι όταν οι ομάδες πήγαν στα άκρα για να φέρουν στο πρώτο δοκάρι την τελική. Απλά και ο Μπαράλες και ο Γιουνές ήρθαν πολύ πιο μπροστά από το πρώτο δοκάρι για να μπορέσουν να κάνουν την κίνηση. Δεν μπορούσαν να γυρίσουν την μπάλα. Ουσιαστικά από εκείνο το σημείο και μετά που έχασαν η κάθε ομάδα κάποιες ευκαιρίες, είχε ολοκληρωθεί η εξουδετερώση και ήρθε μια στατική φάση που πολλές φορές αλλάζει δεν αλλάζει την εικόνα ενός αγώνα, ειδικά τον έκτη του 92, αλλάζει το αποτέλεσμα και ο Άρης παίρνει την νίκη. Και καταλαβαίνω αυτή τη δυσαρέσκεια που υπήρχε για την εικόνα του Άρη μετά το παιχνίδι, πολύ που δεν έσβησε ούτε από την νίκη. Πολύ κακή εικόνα, βέβαια, παίζει καθοριστικό ρόλο ο τραυματισμός του Γκάμα, που αν υπάρχει ένας παίκτης να δημιουργήσει, είναι αυτός είναι, ναι. Δεν είναι άλλος. Ο Μαρτίνεθ είναι σε θλιβερή αθλητική κατάσταση. Δηλαδή ο παίκτης που ξέραμε στον Πανετολικό δεν έχει καμία σχέση με αυτόν που αγωνίζεται στον Άρη, είναι άλλοι ποδοσφαιριστές. Και δεν ξέρω τι θα δώσει ο Τόνσο, γιατί εγώ νομίζω ότι ο Τόνσο είναι ένας γκάμα. Απλά είναι περισσότερο second striker, ναι, παρά, ναι, 10. Ο Ματέο Γκαρσία είναι, λες και... Είναι άλλος παίκτης, το παράτησε. Πώς να σου πω, σαν φεγγαλικό. Υπάρχουν πολλοί παίκτες και είναι μια ένσταση που είχα εγώ για τον Μπονατίνη, που αν δεις την καριέρα τους. Έκανε 6-8 αγωνιστικές και μετά. Κάνουν τρίμηνα. Τρίμηνα, ξεπετάγονται ένα τρίμηνο. Και εκεί που λες ότι υπάρχει μια αξία χρηματιστηριακή δυνατή, ξαφνικά ένα παιχνίδι κακό, λες, έτυχε. Δεύτερο κακό έτυχε. Ξαφνικά μαζεύονται 15 κακά και δεν καταλαβαίνεις πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι άλλος παίκτης. Ναι. Γι' αυτό το νούμερο ένα ζητούμενο όταν κάνεις μεταγραφές, όταν ψάχνεσαι, όταν κάνεις scouting, είναι η διάρκεια. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Διάρκεια είναι το α και το ω. Άμα δεις έναν παίκτη ότι έχει μια σεζόν, η ένσταση για το Φακόντο Φερέιρα. Εγώ γιατί δεν ήθελα Φακόντο Φερέιρα στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Γιατί την πάτησε η Μπενφίκα. Ο One Year Striker, ωραία, τα έκανε στη Σαχτάρ πέρσι. Έμεινε ελεύθερος να ψάξει νούμερα στην αγορά χρηματικά. Τσίμπησε η Μπενφίκα. Παίζει ο Σεφέροβιτς. Συμφωνώ με αυτό που λες, Σταύρο. Πάντως θεωρώ ότι για το συγκεκριμένο παίχτη, το Ματέο Γκαρσία, πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και η αλλαγή προπονητή. Η αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού του Άρη. Όπως? Έχει ελαττωθεί αυτό το συνδυαστικό. Έχω πολύ την μπάλα στα πόδια μου, δημιουργώ συνέχεια. Έχει ελαττωθεί. Δεν βρίσκει ρυθμό, λες, μες στον αγώνα. Ναι, δεν βρίσκει ρυθμό. Ας βάλουμε και στην κουβέντα τα φρέσκα νέα για τον Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος χάνει το υπόλοιπο της σεζόν. Το σοβαρό. Ποιος? Ο Γκάμα. Μπρούνο Γκάμα. Χιαστό. Φαγεί κακή κλωτσιά. Με τον Μπαχαράνο. Ναι. Μπαχαράνο, ο οποίος είναι σκληρό παιδί, τον πάτησε πίσω στον αχίλιο. Ήταν η κλωτσιά. Χιαστό. Πρόσθεση χιαστό, ναι. Κακό μαντάτο για τον Άρη. Πολύ κακό. Ακόμα για τον Άρη, θα δηλαδή πάει... ένα λεπτό αφού του είπες ότι ο Τόνσο είναι ένας γκάμα, αντικαταστάθηκε, ναι. Πάντα τραυματισμοί είναι κακό πράγμα, και ειδικά το συγκεκριμένο παιδί που είχε και ποιοτικά χαρακτηριστικά σοβαρά. Όχι, είναι παίκτης που σου μπορεί να, με μια κίνηση να σου αλλάξει το παιχνίδι. Ναι, ναι. Και η μεγάλη διαφορά με τον Ματέο Γκαρσία είναι αυτό που έλεγες. Η διάρκεια. Ο άλλος, αυτή ήταν η καριέρα του. Ναι, καριέρα 10 χρόνων, όχι καριέρα. Mm. Έτσι. Και πλησιάζοντας στο φινάλε, να πάμε λίγο σε αυτό το Παναθηναϊκός Ξάνθης στο 2-2. Σε ένα παιχνίδι το περιμέναμε, Θωμά, προπονητικά. Mm-hmm. Ξέραμε ποια είναι η Ξάνθη του Ράσταβατς. Έχουμε μάθει αρκετά για το ποιος είναι ο Παναθηναϊκός του Δόνη. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Ξάνθη βρίσκει το γκολ πρώτη και λες και πατιέται την ακουμπή και ο Δόνης καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει για να το γυρίσει. Έτσι ακριβώς. Όπως προείπες, περιμέναμε αυτό το δύσκολο τακτικά παιχνίδι με βάση το σκεπτικό που παρουσιάζει τα παιχνίδια του η ομάδα του Ράσταβατς, η Ξάνθη.
Έχει μια παράδοση που πάντα παίζει ένα ρόλο, εντάξει. Ναι. Πάντα παίζει. Νομίζω 4 συνεχόμενα διπλά ήταν. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έκανε από τα χειρότερα ημίχρονα του, το πρώτο ημίχρονο. Ήταν ένα από τα χειρότερα, αν όχι το χειρότερο. Σε αυτό βοήθησε και η ομάδα της Ξάνθης, η οποία τον κλείδωσε πολύ. Δεν του άφησε να δημιουργήσει, δεν του άφησε να επιβάλλει το ρυθμό του. Και σε συνδυασμό με τις προϋποθέσεις που βρήκε και αυτή για να επιτεθεί, στις 2-3 ευκαιρίες που είχε, κατάφερε να σκοράρει. Η παράμετρος Κουρμπέλη θα πρέπει να μπει στην κουβέντα. Θα το αναφέρουμε αυτό. Ναι, mm. Είναι πολύ σημαντικό. Ήταν πολύ σημαντική η έλλειψη. Το ήξερε βέβαια και ο Γιώργος Δόνης. Ο γιος του, ο Χρήστος, δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά που έχει μπροστά από τα στόπερ ο Κουρμπέλης. Ούτε ο Κάτσε, βέβαια, να την κάνει. Ούτε ο Κάτσε μπορεί να την κάνει. Οπότε. Ο Κάτσε πώς να σπρώξει. Γιατί μου λένε ότι είναι εξάρι. Εγώ λέω δεν είναι εξάρι. Ναι. Κάτσε, είναι οχτάρι. Εξάρι. Είναι οχτάρο εξάρι. Κάπως έτσι. Ναι. Κάπως έτσι. Οπότε πέρασε ένα ημίχρονο πολύ εύκολα, θα έλεγα, για την ομάδα της Ξάνθης. Το γρήγορο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο του Μπουζούκη της ισοφάρισης έδωσε και την όθηση στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Άμεσα ο Γιώργος Δόνης, ο οποίος έδειξε τα προπονητικά αντανακλαστικά του, έβαλε αμέσως ένα δεύτερο φορ στο παιχνίδι, έβγαλε τον Μουνιέ, ο οποίος προήρθε μετά από καιρό έτσι ξανά. Εγώ που το θυμάμαι αυτό, Θωμά, από καιρό προέρχεται. Και είχε, η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ. Είχε διάθεση, αλλά ήταν. Ουσία. Δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Γι' αυτό και αντικαταστάθηκε από τον Βέργο, ο οποίος έδωσε εκεί λίγο όθηση και ήρθε και το γρήγορο δεύτερο γκολ. Σχετικά σε ένα δέρο τον Παναθηναϊκό, έβαλε δύο γκολ και προηγήθηκε. Συνεχίστηκε αυτή η υπεροχή του Παναθηναϊκού, χωρίς να απειλείται. Έπαιζε σχεδόν στο μισό γήπεδο. Και έρχεται το μεγάλο αλλά. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε, γιατί δεν κατάφερε να κλειδώσει με ένα τέτοιο γκολ το παιχνίδι. Και μετά εδώ καταλήγουμε στην απειρία. Σε αυτό που περιμέναμε να φανεί φέτος. Φάνηκε σε αυτό το match. Δεν είναι μόνο η απειρία του Μαυρομάτη. Είναι και η απειρία του Χατζηγιοβάνη, όπως δημοσιεύσαμε και ένα κάτι εκεί στο Repress. Σε μια φάση γύρω στο 2:30, έχει δείξει 4 λεπτά καθυστερήσεων. Δεν κρατάει την μπάλα. Τον τραβάει ο επιθετικός. Αν του λέει πέσε κάτω, οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστής θα ήταν κάτω για ένα λεπτό. Mm-hmm. Από τον μπάγκο δεν ακούγεται το κλασικό πάνε στο corner ή πέσε. Όλα αυτά εμφανίζουν το φετινό Παναθηναϊκό. Είναι όλα αυτά τα στοιχεία. Και έρχεται ένα γέμισμα, ένα αχρίαστο κράτημα του Μαυρομάτη, το οποίο δίνει την ευκαιρία στην Ξάνθη να φύγει με το βαθμό της ισοπαλίας από το ΑΚΑ. Εδώ λοιπόν, για να καταλάβουμε κιόλα, δεν είναι ντροπή για έναν παίκτη να παίξει με τον χρόνο στις καθυστερήσεις. Δεν είναι ντροπή, όχι. Αλλά μας απέδειξε ότι αυτό που έχει μάθει μέχρι τώρα αυτό κάνει. Ναι. Θα πρέπει να το έχει το DNA του, να το καταλάβει εκείνη την ώρα ότι πρέπει ο κινησμός να επικρατήσει οτιδήποτε άλλο. Έτσι ακριβώς. Ο ίδιος αντέδρασε βέβαια. Βγήκε όλη αυτή η πίεση και η ένταση του παιχνιδιού, κλαίγοντας μετά το παιχνίδι, όπως είδαμε σε πολλά δημοσιεύματα. Δεν θα το ξανακάνει. Δεν θα το ξανακάνει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι πλέον σε ανάλογη φάση στο μέλλον θα πέσει. Θα πάει στο κόρνερ. Εγώ στέκομαι περισσότερο στο Χατζηγιοβάνη παρά στο Μαυρομάτι. Έτσι, έτσι. Ο Μαυρομάτι εκείνη την ώρα η απειρία του, γιατί γι' αυτό το έπρεπε να είναι και όριμο. Βέβαια, βέβαια. Κάποιες ηλικίες. Η απειρία του τον οδηγεί στο να μαρκάρει λάθος. Ο πανικός του, η αίσθηση ότι Παναθηναϊκός είναι δεν το δώσει. Χίλια δύο. Όλα από λίγο, δεν είναι μόνο. Όλα από λίγο. Εντάξει. Και ο Παναθηναϊκός χάνει δύο βαθμούς. Που στην ψυχο. Στην... θα φανεί και κατά πόσο θα τον επηρεάσουν. Ναι, ναι, ναι. Γιατί τώρα δοκιμάζεται ένας οργανισμός άπειρος ποδοσφαιρικά. Τώρα θα αρχίσει να δοκιμάζεται. Γιατί τώρα αρχίζουν και μπαίνουν οι απαιτήσεις στον Παναθηναϊκό. Αρχίζει και σκέφτεται ότι μήπως μπορούμε να μείνουμε στην πεντάδα. Να σβήσουμε την ποινή που υπάρχει. Είναι σημαντικό και αυτό. Ναι. Όλο αυτό παίζει ρόλο. Αφήνουμε τελευταίο. Θωμά, θέλω από σένα 3 ατάκες για το Μελιόπουλο. Τι θα κρατούσες? Αρνητικές, θετικές. Καταρχήν είδα ένα παιδί πολύ παθιασμένο, πολύ ψυχωμένο στο παιχνίδι του. Φυσιολογικό για την ηλικία του. Έπαιζε σε μία έδρα. Είναι διχίλιαρος, εντάξει. Ναι, είναι διχίλιαρος αυτό που λέμε. Γεννημένος το 2000 για το. Έτσι, έτσι. Το διχίλιαρος. Έπαιζε σε. Δεν ξέρουμε με 2000 που πάνε.
Είχε απέναντί του μία ομάδα. Ξέρει, είχε ένα brand name ο Παναθηναϊκός στα χρόνια και ας μην είναι ο Φαγιά Φανέλα, ο Άκα. Εγώ ήταν ένα παίχτη ο οποίος, πώς να το πω, αποδεικνύει ότι ο ΠΑΟΚ κάνει μια πολύ σωστή κίνηση. Ήταν ένα παίχτη με διάθεση, με ορμή, με τα κλεψίματά του. Πήρε νωρίς μια κίτρινη κάρτα και είδε ότι διαχειρίστηκε μέχρι και αυτό. Δεν είναι εύκολο. Με ανεβάσματα. Μου άρεσε, μπορώ να πω. Μου άρεσε. Και ήταν ένα καλό μάτς για να το κρίνουμε. Με την μπάλα. Δεν είναι και ο πιο τεχνίτης παίχτης. Αλλά είδα ότι είχε θράσος να κλέψει και να τρυπήσει εκεί στον άξονα τα κενά του Παναθηναϊκού. Κέρδισε και μια κίτρινη κάρτα από τον Ινσού, αν δεν κάνω λάθος, στο πρώτο ημίχρονο. Κατά αυτόν τον τρόπο. Με ένα κλέψιμο και ένα γρήγορο ανέβασμά του. Νομίζω πως είναι μια καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Λες γι' αυτό να μην παίρνει εξάρι ο ΠΑΟΚ, περιμένει το Μελιόπουλο για το καλοκαίρι. Α, δηλαδή πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε 8-30 διάρρηδες και του χρόνου θα έχει 8 project. Να σου πω κάτι. Δεν απορώ, τι είναι. Δηλαδή το θεωρείς απίθανο. Καθόλου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν το θεωρώ απίθανο. Πλακώθηκαν τα project. 3 στα σεντρεφόρ, 2 στα εξτρέμ, 2 στα εξάρια. Γιατί παίζουμε με 2-2-4 project και έχουμε για άλλου 3 παίκτες μέσα στην Ελλάδα. Φαντάζεσαι ξαφνικά ξυπνήσουμε την προετοιμασία και να δούμε, ξέρω εγώ, ο ΠΑΟΚ με Λίναρτζη δεξιά, Βαρέλα Κρέσπο, Βιερίνια. Ωραία. Μπαλογιάννη Μελιόπουλο, δύο κεντρική μέση. Στο 10 ο Πέλκας, δεξιά Λιμνιό Ζαμπά, αριστερά, ξέρω εγώ, Μπίσεσβαρ, παραμένει και Ακπομ. Φαντάζεσαι. Πολύ ξύλο που θα φάμε. Δεν είναι η καλύτερη ατάκα για να τελειώσουμε την κουπή, αλλά αυτή είναι. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι. Αυτή βγήκε. Αυτή βγήκε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ελπίζω να λέτε κι εσείς το ίδιο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 2 με νέες αναλύσεις, νέα βίντεο, νέα δεδομένα. Πάντα κάτι υπάρχει από τη στιγμή που υπάρχει όρεξη να κάνουμε και να δικαιολογήσουμε τον τίτλο της εκπομπής. Ανάλυσε το bodypress.gr. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Ακολουθεί ο Γιώργος Αγόρας.